Ανοιχτή εκδήλωση, ενημέρωση και συζήτηση με τους πολίτες με θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συνδιοργανώνουν για αύριο Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιος Παυλίδης, το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μαζί μας έχουμε την υπεύθυνη επικοινωνίας της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την κυρία Εύη Γεωργίτση, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, κυρία Γεωργίτση. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε για τη δική σας εισήγηση στην εκδήλωση που θα λάβει αύριο χώρα. Αύριο, όπως είπατε, έχουμε μια ανοιχτή εκδήλωση στις 6 ώρα στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης. Έχει δύο βασικές θεματικές. Η πρώτη είναι η αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η βασική εισήγηση θα γίνει από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτιο. Και εγώ θα συμπληρώσω στο μέτρο του δυνατού, τονίζοντας ακριβώς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας. Και μιας μιλάμε για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας, τι αφορά το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Στρατηγική στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική, η Περιφερειακή Πολιτική έχει ως σκοπό να κλείσει τις αποκλίσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών περιφερειών και να ενισχύσει ιδιαίτερα κάποιες περιφέρειες, οι οποίες είναι λιγότερο ανεπτυγμένες από άλλες, να μπορέσουν να προχωρήσουν στον ίδιο ρυθμό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από πράγματα, επενδύσεις στην ανάπτυξη, στη δημιουργία επιχειρήσεων, αλλά και θέσεις εργασίας, κοινωνική πολιτική. Έχουμε μεγάλη δράση εδώ σε ευρωπαϊκούς σταθμούς, σε κέντρα και δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων. Άρα είναι ένα πολύπλευρο πλαίσιο, το οποίο πηγαίνει από την αγροτική πολιτική, την αλλιευτική πολιτική, μέχρι την καθημερινή ζωή και την κοινωνική πολιτική της περιφέρειας. Αναφορικά με το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, αυτό τι περιλαμβάνει? Το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι ένα σχέδιο το οποίο κατέθεσε και η Επιτροπή το 2020 με ένα ορίζοντα μέχρι το 2025, το οποίο έχει τρεις βασικούς άξονες. Ελεύθερες εκλογές έχουμε, αλλά μπορούμε να ενδυναμώσουμε την παρουσία των πολιτών ώστε να είναι ακόμα πιο αντιπροσωπευτικές και πιο συμπεριληπτικές, ενίσχυση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ελευθερία του τύπου και των δημοσιογράφων. Σήμερα επισκεφτήκατε κάποια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μονοδόπης. Ποια σχολεία επισκεφτήκατε και τι είναι αυτό που αποκομίσατε με τη συνάντηση με τους μαθητές? Είχαμε πραγματικά μια εξαιρετική συνάντηση με τους μαθητές. Συναντήσαμε μαθητές από το Μειωνοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τζελάλ Μπαγιάρ και μαθητές από το δεύτερο γυμνάσιο της Κομωτινής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν μια ανοιχτή συζήτηση. Τα παιδιά δείξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας. Μας έκαναν και μερικές δύσκολες ερωτήσεις, αλλά εγώ έφυγα πολύ χαρούμενη και ευχαριστημένη, γιατί τα παιδιά και ενδιαφέρονται και έχουν απορίες και πάνω απ' όλα έχουν το θάρρος να θέτουν τις απορίες τους και να προσπαθούν να μάθουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιας και θα έχουμε και τις ευρωεκλογές, θεωρείτε ότι οι πολίτες, ιδιαίτερα της επαρχίας, είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τον ρόλο των ευρωβουλευτών? Νομίζω ότι γενικότερα στην Ευρώπη και όχι μόνο στην περιφέρεια υπάρχει μια έλλειψη κατανόησης του πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες, στη λήψη των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας από τους λόγους που έχουμε έρθει εδώ είναι να δείξουμε πόσα πολλά πράγματα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες για τις περιφέρειες, αλλά δεν αποφασίζονται από τις Βρυξέλλες για τις περιφέρειες, αποφασίζονται με τη συμμετοχή των διαφόρων ευρωβουλευτών και των Ελλήνων ευρωβουλευτών, με τη συμμετοχή δηλαδή ανθρώπων που έχουν εκλεγεί εδώ. Αυτό θέλουμε να καταδείξουμε και να καλέσουμε τον κόσμο να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή του και στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024. Δράζοντας την ευκαιρία, θα ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά αναφορικά με το δυστύχημα στα Τέμπη. Πώς το είδε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου αν ισχύει ότι η χώρα μας πληρώνει πρόστιμα για τους σιδηροδρόμους, για όσα δηλαδή δεν έγιναν? Κοιτάξτε, αν δείτε, καταρχήν νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι κανείς ιδιαίτερα πρωτότυπος αυτό. Ήταν ένα οδυνηρό περιστατικό για όλους και μας λείβει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί έπειτα, όπως έχετε διαβάσει και στον τύπο, υπάρχει όντως ένα γράμμα της Επιτροπής για καθυστερήσεις συγκεκριμένες σε ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγίων. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία μπορεί να καταλήξει στο τέλος της και σε μια προσφυγή μπροστά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι εντύπωση έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διακυβέρνηση της Ελλάδας και όχι μόνο τώρα, αλλά γενικότερα? Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εντύπωση για τη διακυβέρνηση, ενδιαφέρεται
να παρακολουθεί την εφαρμογή, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και στην Ελλάδα. Και κάθε χρόνο βγάζουμε δημόσια μια έκθεση για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Εκεί εστιάζουμε σε μερικά θετικά και στα θετικά σημεία, αλλά βέβαια και στα λιγότερο θετικά σημεία, σε αυτά που χωρούν, επιδέχονται κάποιες βελτίωσεις. Να πω ότι σε γενικές γραμμές έχουν γίνει πάρα πολλές. Αυτά η τελευταία έκθεση που διάβασα εγώ τουλάχιστον δείχνει μια πολύ μεγάλη βελτίωση όσον αφορά την εκπαίδευση και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Από την άλλη μεριά, καταδεικνύει επίσης ότι πρέπει να γίνουν κάποιες προσπάθειες, ειδικά όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Πληρώνει και άλλα πρόστιμα η Ελλάδα για οδηγίες που αθέτησε? Δεν μπορώ να σας πω από μνήμης ποιες είναι οι οδηγίες, αλλά όπως όλα τα κράτη-μέλη, φυσικά και η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για πλημελή ή καθυστερημένη ενσωμάτωση οδηγίων. Και κλείνοντας, κυρία Γεωργίτση, θα ήθελα να κάνουμε και πάλι κάλεσμα στον κόσμο που μας ακούει αύριο να έρθει να ενημερωθεί πιο εκτενέστερα από όλους εσάς που γνωρίζετε, ώστε να ενημερωθεί για τον ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου, τον ρόλο των Ευρωβουλευτών, που πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και δυστυχώς το αγνοούν. Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Ευχόμαστε πραγματικά να έρθει ο κόσμος να ακούσει, να ρωτήσει, να εκφράσει απορίες, να εκφράσει ακόμα και τη δυσαρέσκειά του. Έχουμε ανάγκη να τα ακούσουμε και να τα μεταφέρουμε στις Βρυξέλλες. Και να πω ότι υπάρχει και μια δεύτερη θεματική. Υπάρχει αναπτυξιακή, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη πολύ σημαντική θεματική. Θα γίνει μια ωραία ανοιχτή συζήτηση για την ισότητα των φύλων σήμερα και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων. Με αφορμή βεβαίως την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας εχθές. Οπότε και ενδιαφέρον πιο ακαδημαϊκοί άνθρωποι με περισσότερο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και νεότεροι άνθρωποι, πραγματικά θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθουν να συμμετέχουν και να τους γνωρίσουμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γεωργίτση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας βράδυ.